Ιβόνη μου. Μαρία μου. Πώς το πήγατε με τη Χριστίνα? Είναι ένα γλυκύτατο απίθανο πλάσμα. Είναι έτοιμη να γίνει νύφη και έχει και πάρα πολύ μεγάλη τρέλα. Πώς το γίνεται αυτό? Ποιο? Πώς γίνεται, τρίφωνα που είδαμε. Το παγώνει δεν παγώνει. Δεν παγώνει, παγώνει. Για τραγούδαμε και λιγώνει. Σήμερα γα, σήμερα γάμος γίνεται. Ωραία, ότι ζήτησε λιγώνει. Ωραίο περιβόλι, ωραίο περιβόλι. Ωραία. Μας ακούει ο Αντώνης τώρα. Όχι, είναι καταπληκτικό το ντουέτο, γιατί ότι η Ιβόνη ζήτησε βοήθεια από τον Καλύφωνο Τρίφωνα, που ξέρει και το στίχο. Αυτό. Νομίζω ότι Τρίφωνα δεν σου έχει τύχει ποτέ αυτό ξανά. Όχι, ποτέ. Μαράκι μου, γιατί εσύ έχεις καλύτερη φωνή. Τώρα για πάντα. Έχει ακούσει, δεν έχει ακούσει. Θα του πω ένα τραγούδι όταν θα έρθει. Και θα χορέψουμε και θα πούμε και ένα τραγούδι και θα παγώσουμε και το παγώνι. Πώς πήγατε, Ιβόνη, πες μου και ας αφήσουμε τα τραγούδια. Άκου, πήγαμε καλά. Και είσαι χαρούμενη? Νομίζω ναι. Τέλεια. Η ίδια θέλω να είμαι χαρούμενη. Ναι, φυσικά. Έρχομαι. Έλα, έλα. Περιμένουμε και τον Τρίφωνα. Μαρία μου. Παγώνι μου. Πού έλα τα βρήκες αυτά? Φτερά μου. Πού τα βρήκες έλα στην αγκαλιά μου. Όχι, δεν έρχομαι, βρήκα. Γιατί είπες ότι... Δεν τραγουδάω εγώ καλά. Εντάξει, είμαστε του ίδιου ρεπερτορίου. Γιατί είμαστε του ίδιου ρεπερτορίου. Καταρχήν το ρεπερτόριο δεν είναι κακό. Η φωνή είναι το κακό. Ναι, σωστό και αυτό. Το ρεπερτορίο εννοώ ότι λέμε τα. Τέλος πάντων. Ναι. Με έχεις ακούσει να τραγουδάω? Μπορείς να τραγουδήσεις, φαντάζεσαι, παρακαλώ. Α, όχι, φαντάζεσαι. Εντάξει. Βάλτε να τραγουδήσει. Ναι. Θα με βάσω. Τραγούδισε μας, έλα. Θα ανεβάσω ένα στο Instagram. Πες μας ένα τραγούδι. Πείτε μου, παραγγελιές. Σε τι είσαι καλή? Εγώ σε όλα. Σε όλα, έντεχνα. Δεν το ξέρεις. Πες το, με λένε Γιώργο. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Το πιάσε πολύ ψηλά. Έλα, πολύ καλό. Ναι, δεν κακή. Το πήρε το πίσω. Έλα, το παίρνω πίσω. Και είπα ότι με λένε και Γιώργο. Μπράβο. Και είχαν ανταγωνιστό και το Μητσιά. Λοιπόν, και το Μητσιά και τον Μαζονάκη. Και τον Τρίφωνα. Και τον Τρίφωνα. Και το Παγώνι. Αυτό από μένα για σένα.